να επιστρέψουμε στα δικά μας, από το Βερολίνο. Θα πάμε εδώ, θα επιστρέψουμε, θα πάμε Ηράκλειο, επιστρέφουμε Κρήτη, πάμε Ηράκλειο, πάμε Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, σε μια πανέμορφη περιοχή, σε έναν ξεχωριστό τόπο, στο δάσος, εκεί στο Φουρνί. Πρώτη ζωντανή σύνδεση με Εύη Σπανού. Βρίσκεται στην περιοχή, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Δίπλα της έχει και την κυρία Γιαννιδάκη, η οποία είναι υπεύθυνη πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Πάμε να κάνουμε ένα έτσι όμορφο διπορικό, λίγα λεπτά από, από την καρδιά του Ηρακλείου, εκεί στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Εύη, καλησπέρα, να μας βάλεις το κλίμα. Πού βρίσκεσαι? Μάλιστα. Καρδιά του Ηρακλείου. Θα βρεθεί κανένα σε ένα μαγευτικό τόπο, σε έναν ευλογημένο τόπο, ένα τόπο με φυσικό κάλος και γιατί όχι ευκαιρία, αφού κάνουμε κι εμείς την συζήτηση εδώ με την κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη, να έρθουν οι άνθρωποι από κοντά να το δουν και να μαγευτούν από την εικόνα την οποία μεταφέρουμε κι εμείς αυτή τη στιγμή. Το δάσος λοιπόν εδώ στο Φουρνί έχει πάρει το όνομά του σύμφωνα με τις πληροφορίες από το προμηνοϊκό νεκροταφείο που βρίσκεται δίπλα εδώ στο δάσος, στο Λόφο. Και έχει αποτελέσει όχι μόνο την περίοδο της καραντίνας, αλλά και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, έναν προορισμό για πολλούς και κατοίκους του χωριού των Αρχανών, αλλά και ανθρώπους που έρχονται από τις γύρω περιοχές και πόλεις. Ακριβώς. Περισσότερα όμως θα μας πει και η κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη, είναι υπεύθυνη πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πανιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε πραγματικά το υπέροχο αυτό μέρος για να δείξουμε στον κόσμο πραγματικά ότι μια ανάσα από το Ηράκλειο υπάρχει αυτό εδώ το δάσος, το οποίο φιλοξενεί σε καθημερινή βάση πάρα πολύ κόσμο. Πρόκειται για ένα δάσος 424 στρεμάτων. Έγινε μια ανάπλαση, στην οποία ανάπλαση έγιναν περιπατικά μονοπάτια, καθώς επίσης και χώροι αναψυχής. Επίσης υπάρχουν δύο δεξαμενές νερού και πυροπροστασία, εγκατάσταση πυροπροστασίας σε περίπτωση γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτός ο χώρος ενδεικνύεται και για παιδιά και για οικογένειες και για μεγάλους νέους, για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώροι που μπορεί ο καθένας να διασκεδάσει, να παίξουν μπάλα, να παίξουν τα παιδιά, υπάρχει παιδότοπος. Υπάρχει αυτό εδώ το θεατράκι, το καταπληκτικό που βλέπουμε τώρα, το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό πραγματοποιούσαμε διάφορες εκδηλώσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γιαννιδάκη, αν βέβαια με φόντο και το καλοκαίρι έχετε στην ατζέντα σας δράσεις πολιτισμού να φιλοξενήσετε σε αυτό το υπέροχο μέρος. Πρέπει να στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας σε αυτό το μέρος. Απ' τη μία βέβαια να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών το φυσικό κάλος περιοχής και απ' την άλλη βέβαια παράλληλα να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Δεν σημαίνει ότι θα βρεθούμε εκεί, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Και λίγο πριν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι 5 Ιουνίου, ναι, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο που έρχεται εδώ πέρα στο Φουρνί να σεβαστεί το περιβάλλον, να σεβαστεί αυτό το χώρο. Γιατί πραγματικά παρατηρούμε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες δεν αρμόζουν ειδικότερα στον Έλληνα και δεν στον κριτικό. Όντως υπάρχουν πολλές δράσεις στην ατζέντα μας για το καλοκαίρι, κορονοϊού θέλοντος, και πραγματικά θα τις γνωρίσετε, θα σας τις γνωστοποιήσουμε και θα σας περιμένουμε σε αυτές, γιατί ετοιμάζουμε όμορφα πράγματα. Πότε ξεκινάτε, έχουμε ημερομηνίες? Ξεκινάμε επίσημα 11 Ιουνίου με το θερινό σινεμά. Πρόκειται για ένα θερινό σινεμά, πραγματικά εξαιρετικό χώρο, στον οποίο προβάλλονται Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή ταινίες, διάφορες ταινίες, οι οποίες καλύπτουν κάθε ενδιαφέρον και κάθε γούστο. Είναι εντελώς δωρεάν η είσοδος για όλο τον κόσμο. Φυσικά περιορισμένοι καθήμενοι, γιατί τηρούμε τα μέτρα στο έπακρο, όπως πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς. Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία δράση 26-27 Ιουνίου, το Φεστιβάλ Τέχνης. Είναι δεύτερο κατά σειρά, το οποίο πέρσι πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
και θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο και να μετέχει, αλλά και να μας επισκεφτεί, να επισκεφτείτε στις Αρχάνες. Αξίζει τον κόπο. Θα βρείτε πράγματα που θα σας δώσουν, που θα σας γεμίσουν, που θα θέλετε να ξαναρθείτε. Αρχή μια φορά για να πιστείτε. Κυρία 11, συγγνώμη Γιώτα, 11 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, πότε ξεκινάτε τη δράση? Είναι το θερινό, ξεκινάμε το ώρα, θερινό σινεμά, τη λειτουργία του θερινού σινεμά. Το βράδυ στις 8.30 θα έχουμε είσοδο, 9 η ώρα η ταινία. Ωραία, η τέλεια. Να προγραμματίσουμε να είμαστε εκεί σαν εκπομπή, να μεταφέρουμε το όμορφο κλίμα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Χαρά μας. Το κλείνουμε από πολύ τώρα. Καλά. Η Εύη Σπανού θα βρίσκεται εκεί. Με μεγάλη χαρά θα την περιμένω την Εύη, καθώς επίσης θα την περιμένουν και 26-27 Ιουνίου. Τέλεια, να ανοιχτεί. Με πολλές εκπλήξεις. Ακριβώς. Και να παραμείνει μετά να παρακολουθήσει και την ταινία. Δεν θα φύγει απλά να καλύψει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, όχι, βέβαια, θα την κρατήσουμε εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ακριβώς. Οι συνάδελφοι να μείνουν στο σημείο να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με αυτή την όμορφη εικόνα. Να διαλέξει εκεί ο Νικόλας ο Εργαζάκης ένα ωραίο πλάνο. Και ο ηχολήπτης πάνω να βάλει τα δικά του και να κλείσουμε έτσι με όμορφο στιγμιότυπο και με όμορφη εικόνα. Λοιπόν,